Καταρχάς, να πούμε ότι τα πράγματα μετά από έναν έντονο σεισμό είναι σε γενικές γραμμές καλά. Τόσο το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βρέθηκα αμέσως μετά το σεισμό, όσο και σε συνεχείς επικοινωνίες που έχουμε με την αστυνομία, με την αστυνομική διεύθυνση, δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα λεφτά, και όλοι ξέρουμε πως ο πρώτος χρόνος είναι αυτός που δείχνει τα μεγάλα προβλήματα, τις ζημιές ή τους τραυματισμούς, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η πολιτική προστασία του Δήμου είναι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιημένη και συντονισμένη με όλες τις υπηρεσίες. Εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνω στο γραφείο μου μέχρι να δούμε την ολοκλήρωση των φαινομένων, να έχουμε μια έτσι πιο πλήρη εικόνα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που ακριβώς, πώς, τι, στη... τα πάντα. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα είναι πως δεν έχουμε προβλήματα, όμως χρειάζεται και να είμαστε από τη μια πλευρά ψύχρεμοι και από την άλλη να ακολουθούμε τα όσα προβλέπονται από, τον, από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια σεισμικά φαινόμενα. Προβλήματα δεν έχουμε ούτε καν στις τοπικές κοινότητες που είναι δίπλα από το σημείο, από το επίκεντρο τέλο πάντων της σεισμικής δόνησης και μέσα στην πόλη. Το παρακολουθούμε, είμαστε εδώ... Θα πρέπει όλοι οι πολίτες όμως να έχουν κατά νου ότι μετά από μια σεισμική δόνηση, έστω και αν δεν υπάρχουν προβλήματα, οφείλουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας με βάση τις αρχές, τον κώδικα που εκδίδεται κάθε φορά ή ο γνωστός κώδικας που έχουμε από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας.